Επαναλαμβανόμενα είναι τα περιστατικά εξάντλησης εργαζομένων στον τουρισμό με τις λιποθυμίες να διαδέχονται η μία την άλλη και τους εργαζόμενους υπό την πίεση των συνθήκων να καταραίουν. Περιστατικά λιποθυμίες, ε, περιστατικά εξάντληση, περιστατικά ζαλάδων έχουμε φτάσει σε, σε μια κατάσταση που αυτό θεωρείται κανονικότητα για του ξενοδοχοϊπάλληλους. Βλέπουμε καθημερινά λιποθυμίες, βλέπουμε εργατικά ατυχήματα, βλέπουμε πώ θα που δουλεύουν κάτω από δύσκολε συνθήκε όπω οι καμαριέρες, οι λατζέριδες, η κουζίνα. Για εντατικοποίηση που οδηγεί σε εξάντληση του εργαζόμενου, κάνουν λόγο συνδικαλιστέ που εξηγούν ότι από τη μια η έλλειψη εργατικών χεριών και από την άλλη η πρόφαση ότι υπάρχει έλλειψη έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό υπερεργασία και πάντω συνθηκών ...που και λόγω του καιρού μετατρέπονται σε εφιάλτη για τους εργαζόμενους. Είναι μια κανονικότητα που όμως ε, απαιτείται να σπάσει. Δεν νοείται να δουλεύουμε σε ένα κλάδο ο οποίος βγάζει δισεκατομμύρια... Τα οποία μπαίνουν στι τσέπε των μεγάλων εργοδοτών και την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι να μην ξέρουν τι θα του ξημερώσει και όχι απλά να πληρώνονται ψίχουλα, αλλά να μην ξέρουν αν θα γυρίσουν πίσω σπίτι του, αν θα είναι σόοι, αν θα έχουν την υγεία του και ακόμα και την ίδια του τη ζωή σε πολλέ περιπτώσει. Έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ όταν οι εργαζόμενοι έχουν τέτοιου είδου προβλήματα να απευθύνονται σε εμά ή στην Επιτροπή Εργασία ώστε να επεμβαίνουμε και να λύνουμε τα προβλήματα. Όπω στην Αβάγο σε παραλία τη Σαμουδάρα πριν από λίγε ημέρε που λιποθύμησε και που η εργοδότριά της σύμφωνα με καταγγελία της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας ξενοδοχο υπαλλήλων νομού ούτε λίγο ούτε πολύ την απείλησε ότι θα την απολύσει. Βεβαίως, είναι απαράδεκτα, μα αυτό δεν είναι μόνο μόνος υπαλλήλος του συγκεκριμένο παντού. Σε όλα τα πόστα που είναι αυτή τη στιγμή ο τουρισμό. Μεμονωμένο δεν είναι το περιστατικό αυτό, γιατί ε, η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στα ξενοδοχεία είναι πολύ δύσκολη για του εργαζόμενου. Οι συνθήκε είναι σε πολλές περιπτώσεις από άνθρωπες. Δεν θα ανεχτούμε παιχνίδια με την υγεία των εργαζομένων, εξήγησαν οι συνδικαλιστές του χώρου, που διευκρίνησαν ότι στη βάση της υπεράσπισης της ασφάλειας στην εργασία πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι άλλο είναι απαιτητική εργασία και άλλο εξόντωση και πάντως σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με το μισθό ή οποιαδήποτε αύξηση. Δυστυχώ το προσωπικό είναι λίγο. Καλείται πολλέ φορέ να καλύψει δύο και τρει θέσει. Όπω καταλαβαίνουμε, δεν γίνεται αυτό. Συνεχίζεται όμως να υπάρχει και οι εργαζόμενοι πραγματικά ε, δεν επιβιώνουν με αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορούμε να θυσιάζουμε την υγεία μας και τη ζωή μας ε, στο όνομα του Μεροκάματου. Και αυτό δεν είναι μορφή προς εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι όμως χρειάζεται και εμείς αυτό θα κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Θα επιδιώκουμε σε κάθε χώρο όπου υπάρχουν προβλήματα, σε κάθε χώρο όπου δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, να παρεμβαίνουμε ώστε αυτά να τηρούνται και να διασφαλίζεται εν τέλει η υγεία των εργαζομένων.